Βρισκόμαστε στη βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυμνο με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του τόμου «Το πνεύμα πρωτοξάδελφος του Ιακωβινισμού», κείμενα αφιερωμένα στον Χρήστο Χατζιοσήφ. Είναι ένας συλλογικός τόμος που περιέχει 34 κείμενα που έχουν γράψει μαθητές, ομότεχνοι φίλοι του ιστορικού Χρήστου Χατζιοσήφ. Τον έχουν επιμεληθεί 3 μαθήτριες και μαθητές του, η Άννα Μαχερά, ο υποφαινόμενος στρατής Μπουρνάζος και η Λίδα Παπαστεφανάκη. Συζητάμε με τον ιστορικό Χρήστο Χατζιοσήφ για τη σειρά «Ιστορία και κοινωνία» των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Ο Χρήστος Χατζιοσήφ δίδαξε για χρόνια ιστορία, νεότερη και σύγχρονη, ελληνική και ευρωπαϊκή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και υπήρξε διευθυντής του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στο φιλόξενο χώρο του οποίου βρισκόμαστε, στη βιβλιοθήκη του. Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης έχουν βγάλει πολλά βιβλία ιστορίας. Η σειρά «Ιστορία και κοινωνία» είναι ένα τμήμα των βιβλίων αυτών. Για τις απαρχές της πρέπει να πάμε στα πρώτα χρόνια του, στο 1986, οπότε ο Χρήστος Χατζιοσήφ και ο αξέχαστος Γρηγόρης Σιφάκης ξεκινάνε μια άλλη σειρά «Συμβολή στις επιστήμες του ανθρώπου». Εκεί εντάσσεται και ο τόμος «Βενιζελισμός και αστικός εξυγχρονισμός», ένα βιβλίο που αλλάζει την αντίληψή μας για τον βενιζελισμό και τον Βενιζέλο, είναι πρακτικά ενός συνεδρίου. Όσο περνάνε τα χρόνια, μορφοποιείται η σειρά και το πρώτο της βιβλίο, τυπικά, είναι το έργο ενός άγνωστου τότε ιστορικού των ιδεών, το 1993, του Φρανσουά Ντος, «Η ιστορία σε ψίχουλα». Είναι ένα βιβλίο εικονοκλαστικό, μας κάνει μεγάλη εντύπωση τότε, αποδομεί την εικόνα των ανάλ που έχουμε, μας δείχνει τις σχέσεις ιστορίας, πολιτικής, κοινωνίας και θέλω να σας ρωτήσω, μια που τα πρώτα βιβλία πάντα έχουν ένα συμβολικό βάρος, μια επιλογή, γιατί διαλέξατε το βιβλίο του Ντος για την έναρξη της σειράς? Να σας διορθώσω πρώτα. Όταν ξεκίνησαν οι ΠΕΚ, τελείωσε ερασιτεχνικά. Ήμουνα και στην πρώτη εκδοτική επιτροπή μέσα. Δεν σκεφτόμαστε για σειρές. Προέκυψαν εκ των υστέρων οι σειρές όταν άρχισε κάπου να οργανώνεται το όλο σχήμα. Και ένα από τα πρώτα βιβλία που βγήκαν ήταν πραγματικά ο «Βενιζελισμός και αστικός εξυγχρονισμός», που ήταν ένα μέρος από τις εισηγήσεις που είχαν γίνει σε ένα συνέδριο 2 χρόνια πριν. Το βιβλίο βγαίνει το 1988. Για να δείτε τη διαφορά με την μετέπειτα οργάνωση, είχαν περισσέψει λεφτά από το συνέδριο, πήγα μόνος μου, βρήκα την πορεία για την στοιχειοθεσία, τον Άγγελο Ελεύθερο, το τυπογραφείο. Δηλαδή, ήτανε δουλειές την κυρία που έκανε τη μακέτα. Έτσι δούλευε τότε το μαγαζί. Μετά έγινε πιο οργανωμένο και είπανε πρέπει να κάνουμε σειρές. Και τι να βρω τίτλο τώρα, ποια σειρά, πώς θα το βάλουμε. Ιστορία και κοινωνία ήταν, να το πούμε, ιστορία και κοινωνία για να γλιτώσω από το άγχος που θέλαμε ένα τίτλο για τη σειρά. Και το άλλο, συμβολές στην ιστορική επιστήμη, ταυτόχρονα προσπαθούσα να διατηρήσω το δικαίωμα επιλογής των βιβλίων που βγαίνουν στη σειρά. Άρα όσα δεν ήθελα να μπουν στη σειρά μπαίναν στο άλλο καλάθι που λεγόταν γενικά συμβολές στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Κάπως έτσι βγήκε. Τώρα, γιατί ο Ντος που έτυχε να γίνει, αφού μεταφράστηκε το βιβλίο το πρώτο της καινούργιας σειράς, είναι γιατί με εκνεύριζε συνέχεια στην Ελλάδα αυτή η σύγχυση ανάμεσα στην δηλαδή η υπερεκτίμηση της σχολής των ανάλ. Και η άγνοια ουσιαστικά για τη σχολή των ανάλ, δεν είχε ακούσει κανένας, ας πούμε, για την κρίση του 87, που υπάρχει ένα άρθρο στο περιοδικό που λέει «Le tournant critique», η κρίσιμη καμπή, που οι ίδιοι οι άνθρωποι προβληματιζόντουσαν, στην Ελλάδα δεν προβληματίζονταν. Κανένας,
ακόμα και καλοί ιστορικοί που ήξεραν τα γαλλικά πράγματα, όπως ο Σπύρος Αζραχάς, ο οποίος ήταν, κάπου είχε πει, μακάρι να είχαμε να ήταν μέσα ο Μπροντέλ, ο Ρωμάνο, δεν ξέρω τι, ο Μάρξ. Κάπου τα βάζαμε όλα μαζί. Είχα πλέον απειβδίσει να ακούω αυτά τα πράγματα, όπως ήταν η ίδια εποχή, όπου η οικονομική ιστορία θεωρείται ότι ήταν μια... Αν έκανες οικονομική ιστορία, έκανες κάτι το επαναστατικό. Δεν είναι. Μπορεί να αναπαράγεις πολύ συντηρητικά οικονομικά μοντέλα. Έτσι έτυχε να γνωρίσω τον Ντος. Είχα διαβάσει το βιβλίο, μετά τον γνώρισα και εισηγήθηκα την έκδοσή του, τη μετάφραση και την έκδοση. Λοιπόν, όταν έγινε η παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα, στο Γαλλικό Ινστιτούτο, στο αμφιθέατρο, θυμάμαι ήταν ένας ιστορικός ο οποίος είχε ανακαλύψει, αγγλοσπουδαγμένος, ανακάλυψε εκ των υστέρων τη σχολή των Ανάλ, ο οποίος έλεγε στον Ντος, δαιμονοποιείται τη σχολή των Ανάλ, είχε πάθει σύγκριο. Αυτό για μένα ήταν μεγάλη επιτυχία του βιβλίου, ότι κάπου ταρακούνησε τα νερά. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι προξένησε αρκετές αναταράξεις σε ένα διανοητικό κλίμα που διάφοροι νέοι άνθρωποι, προοδευτικοί, αριστεροί, είχαν μία λατρεία προς τα Ανάλ, προς την οικονομική ιστορία συλλήβδην, σαν αντίδραση νομίζω στον κυρίαρχο συντηρητισμό της ελληνικής ιστοριογραφίας του Αθήνης. Το βιβλίο αυτό έπαιξε ένα ρόλο αρκετά κριτικό και διαβγαστικό, θα έλεγα. Μέχρι εκεί συμφωνώ και πρέπει πάντα να αναγνωρίζουμε τη συμβολή των προηγουμένων. Αλλά οι εποχές αλλάζουν. Όταν οι ίδιοι αρχίζουν και αναρωτιούνται τι κάνουμε, εμείς δεν μπορούμε να δοξολογούμε. Γίνεται ακόμα σήμερα τα Ανάλ της δεκαετίας του 60. Αυτό προσπαθούσα να πω και με το βιβλίο του Ντος. Μετά η σειρά βέβαια προχώρησε. Έχουν βγει 36 βιβλία, έμαθα που έκατσα και τα μέτρησα σήμερα το πρωί. Ελλήνων, ξένων, θεωρητικά, κάποιες ελάχιστες πηγές. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, ιστορία και κοινωνία, είπατε ότι ήταν λίγο πολύ τυχαίος ο τίτλος, γιατί μπαίνει και παρατακτικά. Σημαίνει ότι έχει έμφαση στην κοινωνική ιστορία, ότι η ιστορία είναι μέσα στην κοινωνία, ότι ο ιστορικός είναι μέσα στην κοινωνία, ή αντί να μου απαντήσετε αυτό, ποιο είναι το στίγμα, το προφίλ της σειράς και όταν ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε, πώς το βλέπετε, ποια είναι η επιδίωξη του διευθυντή της σειράς που δίνει το στίγμα του. Η επιδίωξη ήταν να βγαίνουν πρώτον βιβλία τα οποία λίγο, όπως το βιβλίο του Ντος, ταράζουν τους τρόπους σκέψης που έχουν επικρατήσει στο χώρο των ιστορικών στην Ελλάδα ή και σε άλλες κοινωνικές επιστήμες. Θα σας θυμίσω ένα βιβλίο το οποίο δεν πήγε πολύ καλά, φοβάμαι, το βιβλίο του William Lazonik, όπου ήταν βγήκε μια στιγμή στο ύψος του ελληνικού εξυγχρονισμού, της μανίας, της πολιτικής. Ήταν όλοι εξυγχρονιστές, από την αριστερά είχαν φύγει και είχαν γίνει εξυγχρονιστές και έκανε μια κριτική στο φορμαλισμό των κρατουσών οικονομικών θεωριών και ο τρόπος που περιβάλλονται. Ο Λαζόνικ ήταν ένας ιστορικός που είχε Καναδός, ο οποίος είχε μελετήσει πολύ την Αγγλική βιομηχανική επανάσταση και τη διαδικασία παραγωγής. Και η ελπίδα μου ήταν ότι θα οδηγήσει σε κάποια συζήτηση. Ένα ιστορικό ήρθε από τα Νέα, ένας δημοσιογράφος, με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει «Φέρατε το Λαζόνικ», κατενθουσιασμένος. «Το μπορώ να του πάρω συνέντευξη». Του λέω «Ευχαρίστως», του είπα το ξενοδοχείο που έμεινε, ειδοποίησα το Λαζόνικ, μιλούσε κάπου 4 ώρες με τον Λαζόνικ,
Μου λέει, θα μπει σαλόνι στην μεσαία, στα νέα. Λοιπόν, ο αρχισυντάκτης των νέων το έκοψε τελείως. Δεν ξέρω τι τον ενόχλησε. Είναι μία από τις εμπειρίες μου δυσάρεστες με τα νέα του εξυγχρονισμού. Απέτυχε η προσπάθεια. Άλλα βιβλία προχώρησαν καλά. Η σημαντική επιτυχία του βιβλίου του Παρασκευά Ματάλα που, για το έθνος και ορθοδοξία. Αλλά και εδώ θέλω να έρθω σε ένα άλλο στόχο της σειράς, να βγαίνουν βιβλία νέων Ελλήνων συναδέλφων σε έναν εκδοτικό οίκο ο οποίος τα φροντίζει, και έτσι βγήκανε βιβλία τα οποία είναι μετεξέλιξη διδακτορικών διατριβών, όπως το βιβλίο της Λίδας Παπαστεφανάκη, του Νίκου Ποταμιάνου. Του Παρασκευά Ματάλα, του Ανδρέα Λιμπεράτου, του Αγίου Νταλαχάνη, λοιπόν, και της Άννας Μαχαιρά. Δεν είναι μετεξέλιξη της διατριβής. Είναι ανεξάρτητη. Αλλά για νέους ιστορικούς και νέες ιστορικές. Χαίρομαι πάρα πολύ που μέσα στη διαδικασία παραγωγής αυτή τη στιγμή είναι η μετάφραση ένα βιβλίο που νομίζω και αυτό ότι κανονικά θα πρέπει να προβληματίσει και να αλλάξει λίγο τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Είναι το βιβλίο του Νίκου Πίση για τις ελληνορωσικές σχέσεις πριν από το 18ο αιώνα. Το οποίο πραγματικά προέρχεται από μια διδακτορική διατριβή που υποστηρίχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, αλλά θα μας βοηθήσει πολύ να σκεφτούμε όχι μόνο για τις ελληνορωσικές σχέσεις, για τον ελληνικό διαφωτισμό, για τη σχέση Ανατολής-Δύσης, θέτει πάρα πολλά σύγχρονα προβλήματα. Επειδή δεν θα συζητήσουμε 4 ώρες εμείς, θα ρωτήσω μόνο αν διαλέγατε ένα βιβλίο. Βέβαια, η ερώτηση αυτή είναι λίγο περίεργη, γιατί ξέρω ότι οι γονείς μπορεί να αγαπάνε κάποιο παιδί τους περισσότερο, δεν πρέπει να κάνουν όμως διακρίσεις. Αν διαλέγατε ένα βιβλίο από τους ξένους συγγραφείς, υπάρχει κάποιο που θα διαλέγατε ή που είχε μια ιδιαίτερη ιστορία, είχε... Δύσκολη ερώτηση και δεν... Μπορούμε να την προσπεράσουμε. Να την προσπεράσουμε. Λοιπόν, είπαμε για τον Νικόλα Πίση, ποια είναι, και με αυτό θα κλείσω, ποια είναι τα σχέδια για τη συνέχεια της σειράς. Υπάρχει το βιβλίο του Τάσου του Αναστασιάδη για την Εκκλησία και σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους στην Ελλάδα και τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες μιας μερίδας διανοουμένων και του κλήρου του ελληνικού. Νομίζω ότι αυτά είναι αυτή τη στιγμή που εκκρεμούν. Αν έχετε ιδέες, ευχαρίστως. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και καλή. Γιατί υπάρχουν νεότεροι οι οποίοι δίνουν τα βιβλία τους σε άλλες σειρές ή φτιάχνουν άλλες σειρές ανταγωνιστικές. Λοιπόν, και καλά κάνουν. Και καλά κάνουν. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να σκεφτείτε ότι ίσως αν αυτή η σειρά συνεχίσει, κάποιος θα πρέπει να την αναλάβει. Νομίζω ο διευθυντής είναι αρκετά γεραρός και σφριγγυλός και ας υπάρχουν... Παίζεται. Ας υπάρχουν πολλοί οίκοι να είναι στο ύψος των πανεπιστημιακών εκδόσεων. Λοιπόν, δεν θα συνεχίσω γιατί θα πούνε ότι κάνω την εταιρεία του Αμοιβαίου Θαυμασμού. Έχω διορθώσει διάφορα βιβλία, εγώ έχω επιμεληθεί εδώ στη σειρά. Οπότε ναι, να βγαίνουν καλά και πολλά βιβλία και από τη Σπεκαλού. Ευχαριστούμε πολύ. Η ερώτηση που θέλω να κάνω, υπάρχει μέσα στις σελίδες αυτού του τόμου, ως κάτι που έχετε πει το 2005 σε ένα αμφιθέατρο στο Πανεπιστήμιο, το οποίο όμως το ξέρουμε κι εγώ και η Λίδα από παλιότερα, είναι κάτι που το επαναλαμβάνετε συχνά, ότι η ιστοριογραφία είναι συντηρητική επιστήμη. Τι εννοείτε? Τι εννοώ? Είναι συντηρητική για δύο λόγους. Ο ένας είναι... και οι δύο είναι ιστορικοί οι λόγοι. Ο ένας είναι ότι η ιστορία πήρε τη θέση της θρησκείας από μια στιγμή και έπειτα για να εξασφαλίσει την κοινωνική συνοχή στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Άρα
δεν μπορούσε από τη φύση της και κυρίως από τον 19ο αιώνα και μετά, από τον ιστορισμό και μετά, να είναι ανατρεπτική. Το δεύτερο είναι ο τρόπος με τον οποίο αναπαράγονται οι ιστορικοί. Αναπαράγονται με μία επιλογή από τους ήδη ιστορικούς, οπότε αναπαράγονται κάποια σχήματα. Αυτό λειτουργούσε μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο πολιτικό και ακαδημαϊκό, το οποίο απεχθανότανε τους νεωτερισμούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν ιστορικοί σε όλες τις εποχές, οι οποίοι είχαν τη διάθεση να ενοχλήσουν, να θέσουν κενά δαιμόνια. Σε παλαιότερες εποχές, το 19ο αιώνα, αυτοί περιθωριοποιούνταν από το σύστημα. Αργότερα υπήρχαν κάποιες περίοδοι, παραδείγματος χάρη θα σκεφτώ όλη την ομάδα των Άγγλων μαρξιστών ιστορικών γύρω από το past and present, οι οποίοι δεν θέλαν απλώς να αναπαράγουν το σύστημα. Τελικά όμως νομίζω ότι και αυτοί χωνεύτηκαν κάπου. Δηλαδή το σύστημα είναι τόσο ισχυρό ότι αποτέλεσαν και αυτοί ένα πετραδάκι της συνολικής αναπαραγωγής του συστήματος. Εκείνη την εποχή χρειαζόταν και τέτοιες λίγο διαφορετικές φωνές, τις οποίες κατά τη γνώμη μου δεν τις χρειάζεται σήμερα. Σε αυτό τον τόνο ή σε αυτή την κλίμακα, τη μουσική κλίμακα. Με την έννοια αυτή όλες οι επιστήμες, δηλαδή στο βαθμό που γίνονται θεσμοποιούνται, ας πούμε, έχουν αυτή την πλευρά, ας πούμε, της αναπαραγωγής του συστήματος, έτσι δεν είναι? Ναι, εντάξει. Δεν είναι δηλαδή κάτι που διαφοροποιεί, ας πούμε, την ιστορία. Επίσης, εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι αυτό το σχολείο, ας πούμε, της δημοκρατικής θρησκείας, ειδικά στο τέλος του 19ου αιώνα, ειδικά στο Σενιομπό, στο Λαβίσα, σε όλους αυτούς, ας πούμε, είναι προβάλλεται όχι τόσο ως αναπαραγωγή ενός συστήματος, αλλά διάβαζα πρόσφατα με ένα από αυτά τα άρθρα που έγραφε ο Σενιομπός, ας πούμε, για την εκπαίδευση και για την δευτεροβάθμια, την πανεπιστημιακή κτλ. Και έλεγαν να τους μάθουμε ιστορία, θα δεχτούν με διαφορετικό τρόπο τις αλλαγές, γιατί υπάρχουν τόσες πολλές επαναστάσεις από το 17ο, ας πούμε, και μετά, και όλα τα έθνη της Ευρώπης έχουν γνωρίσει αυτές τις επαναστάσεις, και δεν θα αντιμετωπίζουν την επανάσταση πια ως ένα σεισμό που αποσταθεροποιεί την κοινωνία και στο οποίο είναι απριόρι εχθρική. Ναι, μιλάμε για τις επαναστάσεις του παρελθόντος. Ναι, αλλά λέει ότι είμαστε σε μία εποχή μετασχηματισμών, θα συμβούν μετασχηματισμοί, η αυτονόητη, ας πούμε, αντίδραση της κοινωνίας είναι να είναι εχθρική προς μετασχηματισμούς. Εμείς όμως που θα έχουμε διδάξει τους ιστορικούς τις επαναστάσεις που έχουν προηγηθεί και πώς έχουν βοηθήσει, ας πούμε, στις κοινωνίες, ας πούμε, να εξελιχθούν και να ευημερούν, μπορούμε μέσω αυτού να κάνουμε και τη σημερινή κοινωνία πολύ πιο φιλική, πολύ πιο θετική απέναντι στο μετασχηματισμό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ναι, υπάρχει, ας πούμε, η δημοκρατική θρησκεία, αλλά η δημοκρατική θρησκεία της Τρίτης Δημοκρατίας, για παράδειγμα, είναι μια δημοκρατική θρησκεία που περιέχει τη μεταρρύθμιση, αν όχι την επανάσταση. Αλλά για να καταλάβουμε, νομίζω, καλά την κοινωνική και πολιτική σημασία και εμβέλεια αυτών που αναφέρεται τώρα του Σενιομπός, θα πρέπει να ξέρουμε ότι έχουν να αντιπαρατεθούν με τη θρησκεία αυτή καθεαυτή και με την Εκκλησία. Δηλαδή, η οριστικοποίηση των σχέσεων Εκκλησίας-Κράτους στην Γαλλία είναι το 1905, αν θυμάμαι καλά. Ναι, και αυτό το 1907. Λοιπόν, άρα την ίδια στιγμή όμως η τρίτη μεταρρυθμιστική δημοκρατία, η οπορτουνιστική και ροσκοπική δημοκρατία, εκείνες τις αρχές του αιώνα, ανοίγει πυρ εναντίον των αμπελουργών της νοτιοδυτικής Γαλλίας.
δηλαδή έχουν ένα μεγάλο δίπολο ο οποίος πλέον έχει χάσει από την ορμή του που είναι η Καθολική Εκκλησία, όλοι οι συντηρητικοί, οι μοναρχικοί κτλ. Αλλά υπάρχουν και άλλα κινήματα τα οποία ανεβαίνουν, τα οποία πρέπει να τα διαχειριστούν. Και οι μεταρρυθμίσεις είναι ένας συντηρητικός τρόπος διαχείρισης. Θέλουν να προσαρμόσουν το σύστημα. Είναι αυτό που έλεγε ο Hobsbawm, να μην αντιστέκεσαι στις αλλαγές οι οποίες είναι αναπόφευκτες. Ως μυστικό της διαιώνησης του αγγλικού κοινωνικού συστήματος. Είναι αυτή η αρχή. Διαφοροποιείται, ας πούμε, τη μεταρρύθμιση, το μετασχηματισμό, ναι. Αυτό που σας έλεγα στα μαθήματα κατά καιρούς ήταν κάπου για να μετριάσω και την επαναστατικότητά σας, να βάλω να σκεφτείτε τι είναι αυτό που κάνουμε. Ναι. Και διαγωνίως διαβάζοντας το ντόμο είδα ότι πολλοί από εσάς, ίσως όλοι, στα γραπτά σας, με τις συμβολές σας, προβληματίζεστε γι' αυτό. Ναι. Τι είναι αυτό που κάνουμε, η ιστορία σας. Πώς τοποθετούμαστε απέναντι σε κοινωνικά φαινόμενα. Ναι. Πώς τοποθετούμαστε απέναντι στις νέες θεωρίες κτλ. Άρα αυτό ήθελα να σας βάλω στο μυαλό, ότι δεν είμαστε οι καλύτεροι, επειδή είμαστε ιστορικοί, επειδή θεωρούμε τον εαυτό μας πολιτικά προοδευτικό, εντάξει. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Άρα το να είναι κανείς πολιτικά, ας πούμε, προοδευτικός, δεν μπορεί να αντανακλά, ας πούμε, στην ιστοριογραφία που κάνει, τα ερωτήματα που θέτει. Δυστυχώς όχι πάντα. Ναι. Αυτό το κείμενο που αναφέρει αυτή τη συγκεκριμένη φράση, ουσιαστικά είναι σαν να λέει ότι είναι συντηρητική επιστήμη, γιατί είναι επιστήμη που γίνεται, ή τέλος πάντων πεδίο που καλλιεργείται κυρίως μέσα στο αυτό που είπατε κι εσείς, ότι μέσα σε ένα θεσμό, μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο που αναπαράγει τον εαυτό του, αλλά και κυρίως από μεγάλους ανθρώπους, από ανθρώπους που έχουν περάσει, ας πούμε, σε μια ωριμότητα πια και αντιμετωπίζουν άλλου τύπου προκλήσεις από αυτές που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος που τότε ξεκινάει και που ίσως δεν μπορεί να είναι ιστορικός, μπορεί να είναι, ας πούμε, ένας δραστήριος, πολιτικός, διανοούμενος κτλ, αλλά δεν μπορεί να είναι ιστορικός. Κάπως έτσι το κατάλαβα εγώ. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είναι στο κείμενο. Αν αναφερόμαστε στο ίδιο, είναι οι αλλαγές που γίνονται στην Αμερική από τη γενιά του 68 και μετά. Θα πρέπει να δει κανείς όλη την πολιτική εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι φαινόμενα, προβλήματα στην εβραϊκή κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτείων. Ναι. Χόροβιτς. Ναι. Το οποίο δεν συμβαίνει το ίδιο. Παραδείγματος χάρη ο Hobsbawm, τον έχω ακούσει με τα ίδια μου τα αυτιά σε ένα συνέδριο, σε μια συνάντηση στη Φλωρεντία, που είναι, δεν ξέρω πόσοι της ΕΚΟΛ Γάλλοι ιστορικοί εβραϊκής καταγωγής, ο οποίος τους λέει, δεν καταλαβαίνω σε τι χρησιμεύει στην ιστορία της ανθρωπότητας η ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Κόντεψαν να πάθουν αποπληξία. Φυσικά το είχαν πληρώσει πολλές φορές, τον είχαν προσπαθήσει να τον περιθωριοποιήσουν. Ξέρετε τις συζητήσεις με το βιβλίο, τη μετάφραση του τελευταίου στη Γαλλία και όλες αυτές τις ιστορίες, Πιέρ Νορά κτλ. Άρα δεν αντιδρούν όλοι οι άνθρωποι ήδη με τον ίδιο τρόπο. Και δεν είναι απλώς θέμα ηλικίας. Νομίζω ότι αυτό παίζει ρόλο κατά πόσο θέλεις, για να ενσωματωθείς στους θεσμούς, πραγματικά να τους οικειοποιηθείς και την ιδεολογία τους. Ελπίζω ότι δεν το κάνουν όλοι. Ναι. Και ελπίζω και να μην το κάνετε κι εσείς. Εσείς πάντως σίγουρα δεν το κάνατε. Εσείς αυτή την πρόκληση, ας πούμε, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπάρχει το κράτος του Ισραήλ. Τι χρησιμοποιούσατε στα μαθήματά σας,
Τώρα πριν είπατε ότι ήταν ένα είδος πρόκλησης, ας πούμε, αυτό για τη συντηρητική, ας πούμε, επιστήμη. Ήταν κάτι που... Εντάξει, έχω ένα ελάττωμα της ηρωνίας, λοιπόν, και το οποίο καμιά φορά πληγώνει και ανθρώπους. Άμα δεν είναι πολύ βέβαιοι για τον εαυτό τους, δεν το κάνω με κακία, αλλά είναι μία κληρονομιά. Έχετε ασχοληθεί λίγο με τα αρχεία της Συνασσού, ανακάλυψε ότι είναι μια καταγωγή, δηλαδή όλους τους ηλικιωμένους που έβλεπα συνασίτες ήταν πειρακτήρια. Δηλαδή πετούσαν με αυτό να δούνε πώς αντιδράσεις και κατάλαβα εκ των υστέρων και με αναμνήσεις από την οικογένειά μου μεγαλύτερος ότι ήταν μέσα στην κουλτούρα τους αυτό. Το πειράζουμε τον άλλον, τον προκαλούμε για να δούμε τι θα γίνει, χωρίς κακία, ναι. Αλλά ευχαριστιόμαστε. Τώρα σας κάνω και μια εκμυστέρευση. Σε μια σχολική έκθεση από αυτές που έχω, είχα γράψει, δεν θυμάμαι ποιο ήταν το θέμα, ότι δεν μπορώ να κοιτάω τον εαυτό μου στον καθρέφτη γιατί με κοροϊδεύει. Λοιπόν, και στο σχολείο όλη η παρέα ήταν, που φαντάζομαι γίνεται σε όλα τα παιδιά στην εφηβεία τους, ήταν ποιος θα πειράξει τον άλλον. Ένας ανταγωνισμός, μια άμυλα πειραγμάτων, χιούμορ. Και χιούμορ για τους άλλους, για τους τρίτους, τους απ' έξω φυσικά. Όχι, για αυτό που το υφίσταται. Ναι. Ναι. Πολλές φορές, όχι πάντα. Αλλά ναι, μπορώ να το καταλάβω αυτό για το σχολείο, ας πούμε, ή τέλος πάντων για ένα περιβάλλον σχολικό. Μου κάνει εντύπωση που το λέτε για τους συνασίτες, πώς αναπτύσσεται, ας πούμε, μέσα σε αυτό το χώρο. Έχει να κάνει με τις συνθήκες, έχει να κάνει με το ότι αισθάνονται κυρίαρχοι έναντι κάποιον άλλον. Εντάξει, δηλαδή... μια σχετική αυτοπεποίθηση πρέπει, ναι, να είχανε. Ναι. Γιατί ήταν μια ημιαγροτική κοινότητα σχετικά εύπορη. Αυτός ο συνδυασμός αστικών επαγγελμάτων και μιας μικρής αγροτικής παραγωγής. Δεν ξέρω να το εξηγήσω. Είναι η διαφοροποίησή τους... είμαστε εδώ στη βιβλιοθήκη. Την πρώτη φορά που με συνάντησε η κυρία Ζαχαριάδου, η οποία ήταν από διπλανή κοινότητα, το Προκόπιο, το οποίο ήταν πολύ μεγαλύτερο από τη Συνασσό και τουρκόφωνο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν «Από πού είσαστε, Χατζη Ιωσήφ» και τα λοιπά, το όνομα. Λέω «Η οικογένειά μου κατάγεται από τη Συνασσό». Μου λέει «Πολύ ψηλά τον έχετε πάρει τον Αμανέ εσείς οι συνασίτες». Αυτό ήταν το πρώτο. Άρα λέω τι είχε υποφέρει από τους συνασίτες. Το ηρωνικό, πραγματικά, πρώτη φορά σας ακούω να το αποδίδετε, ας πούμε, λίγο στη Συνασσό. Και, δηλαδή, ότι πήγε αυτό είναι μια εκδήλωση αυτοπεποίθησης. Είναι πράγματα τα οποία τα ανακαλύπτεις εκ των υστέρων, που σε αφορούν. Μοντέλα συμπεριφοράς, τα οποία, αν διαβάσει κανείς το βιογραφικό μου έτσι όπως το παρουσιάζεται, θα πει είναι κάτι το ευθύγραμμο. Έκανε πρώτα νομική, μετά το... Είχε... Ο Φάουστ. Όχι, είχε ένα πρόγραμμα αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του. Πολλά συνέβησαν. Ήταν επιλογές της στιγμής, γιατί άλλαξαν οι συνθήκες και άλλα πολλά το ανακαλύπτω, ας πούμε, εκ των υστέρων, ότι ήταν κάποια μοντέλα τα οποία υπόρρητα μου είχαν μεταδοθεί συμπεριφοράς, χωρίς να το συνειδητοποιούν ούτε αυτοί που μου τα δίνανε, ούτε, βάσης χάρη, η σχέση με τη Γαλλία.
ήταν ότι ο παππούς μου, ο Ναπολέον ήταν μεγάλος άνθρωπος, ας πούμε. Ότι ο πατέρας μου, αυτό, τα γαλλικά, ότι στο σχολείο στη Σινασό, για παράδειγμα, είχε ένα δάσκαλο ο οποίος τους έλεγε να προφέρουν, μαθαίνα την Μαρσελιέζ, και όχι μόνο τη μαθαίνα, αλλά έπρεπε να την προφέρουν με την προφορά του 18ου αιώνα. Δηλαδή όχι την σύγχρονη γαλλική προφορά. Λοιπόν, αυτά κάπου σε επηρεάζουν. Ενώ μια συνειδητή μου επιλογή ήταν η Γερμανία, τα γερμανικά, δική μου προσωπική, αλλά με μεγάλες αντιδράσεις και μια σχέση έλξης απόθυσης, ας πούμε. Σχέσεις αγάπης, μίσους μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας, όπως έχουμε και στο τέλος του 19ου αιώνα μεταξύ των δύο χωρών. Και προσωπικά σε εσάς και στην ίδια τη Γαλλία, ας πούμε, που μιμείται τη Γερμανία, που την αντιγράφει σε κάποια πράγματα που θέλει να την ανταγωνιστεί. Οπότε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζιωσήφ, για όλα όσα κάνατε για μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Χατζιωσήφ, ήρθατε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ως νέος ιστορικός, ως ειδικός επιστήμονας το 1983. Τότε είχε μόλις ιδρυθεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης και εσείς ήρθατε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Πώς ήταν τα πράγματα? Πέρασα στο Πανεπιστήμιο το 1987 και μαζί με τους συμφοιτητές μου, με την Άννα τη Μαχαιρά, μας κέρδισε η ιστορία που κάνατε, αλλά και η ιστορία που διδασκόταν στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Έμοιαζε να είναι κάτι πολύ ανοιχτό, πολύ ανοιχτό στην Ευρώπη, ανοιχτό στον κόσμο, καθόλου συντηρητικό. Και βέβαια, εντάξει, ασκηθήκαμε στην μέθοδο, στην έρευνα, στα αρχεία, αλλά εσείς πώς βλέπετε την διαδρομή αυτή των ιστορικών σπουδών, της διδασκαλίας στην ιστορία στο τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης? Πώς ήρθατε με όρεξη, με σπουδές από τη Γαλλία? Κοιτάξτε, ήρθα σε μια στιγμή που έψαχνα την κατεύθυνση που θα έπαιρνα επαγγελματικά. Και είχα μια δουλειά στην οποία με είχαν προσλάβει ως οικονομολόγο, όχι ως ιστορικό, η οποία μου επέτρεψε να χρηματοδοτήσω τη διατριβή μου. Και αναρωτιόμουν αν θα συνεχίσω ως οικονομολόγος, θα έβρισκα μια δουλειά σε κάποιον διεθνή οργανισμό. Και εκεί ο Νίκος Βορώνος, γνωρίζοντας τα προβλήματα, μου λέει, εάν υπήρχε κάποια θέση στην Κρήτη, θα ερχόσουν ως ιστορικός? Του λέω, βέβαια. Και έτσι κάποια στιγμή με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, αποφάσισε, ειδικούσα επιτροπή τότε ήταν, να σε προσλάβει. Και ήρθα σε το τμήμα, το οποίο ήταν πολλοί παράγοντες που είχαν συμβάλει στην ίδρυσή του. Νομίζω ότι ο κοινός στόχος όλων των ανθρώπων, όλων των συναδέλφων, των ιδρυτών, ας το πούμε, της ιδρυτικής γενιάς, ήταν να φτιάξουν κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό που υπήρχε μέχρι τότε στην Ελλάδα. Και γενικά το Πανεπιστήμιο Κρήτης ήθελε να είναι κάτι διαφορετικό, δηλαδή λειτουργήσε θεσμικά με τους κανόνες που έβαλε μετά ο νόμος πλαίσιο του 1982, αλλά οι οποίοι στην Κρήτη δοκιμαζόντουσαν στην πράξη. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο νομίζαμε ότι κάνουμε κάτι, ότι συμβάλλουμε κάτι σε μια ανανέωση. Και αυτό με συνεπήρε από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, έπαυσα να ψάχνω με επαγγελματικά, αν θέλετε. Δηλαδή, είδα, αυτό θέλω. Εδώ πέρα επενδύουμε πλέον. Η αίσθηση που είχαμε εκείνα τα χρόνια ως φοιτητές ιστορίας, που μας συνεπήρε η ιστορία, έτσι, και η νεότερη και σύγχρονη ιστορία, ήταν ότι
πήγαινε πέρα από το έθνος κράτος, πήγαινε πέρα από τον εθνοκεντρισμό και η ιστορική επιστήμη, ίσως και η αρχαιολογία. Και εκ των υστέρων σήμερα μπορώ να καταλάβω ότι πράγματι έτσι ήταν τα πράγματα. Δηλαδή ήταν πολύ διαφορετική εικόνα στα άλλα τμήματα ιστορίας των ελληνικών πανεπιστημίων. Αυτό όμως δημιουργήθηκε, δηλαδή αυτό ήταν μία απόφαση των ανθρώπων που συμμετείχαν είτε στη διοικούσα επιτροπή είτε στη συνέλευση του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Δεν ήρθε εξ ουρανού, θέλω να πω. Όχι. Άρα, Εντάξει, νομίζω το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το τμήμα το δικό μας, υπάρχουν και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην αρχική του μορφή, οφείλει πολλά στη φαντασία και την ευαισθησία του Γρηγόρη Σφάκη, ο οποίος βέβαια είχε μάλλον αμερικανικά πρότυπα στο κεφάλι του. Οφείλει στο κύρος του Νίκου Σβορώνου, ο οποίος κάλυψε πρωτοβουλίες, οι οποίες κλωτσούσανε. Και ένας εργάτης για να εφαρμοστούν αυτά στην πράξη στις δύσκολες διαδικασίες των εκλογών ήταν ο Βασίλης ο Κρεμμυδάς. Νομίζω ότι οφείλει πολύ. Υπάρχουν και άλλοι. Παραδείγματος χάρη, κανείς δεν θυμάται σήμερα τον Αντώνη Ζώη, αρχαιολόγος από τα Ιωάννινα, ο οποίος βοήθησε πολύ στη στελέχωση. Παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω αν θα ερχόταν ο Θανάσης Καλπαξής στο τμήμα αν δεν επισήμενε ο Αντώνης Ζώης ότι εδώ έχετε ένα πολύ καλό υποψήφιο στους συναδέλφους του και μέλη του εκλεκτορικού σώματος, τον οποίο οι αρχαιολόγοι του Πανεπιστημίου της Αθήνας κάναν ό,τι μπορούσαν για να τον τζακίσουν. Ήταν μια άλλη αντίληψη αρχαιολογίας πλέον ως κοινωνικής επιστήμης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι συνέκλυναν με διαφορετικές εμπειρίες, συνέκλυναν ότι θέλουμε να φτιάξουμε κάτι καινούριο, το οποίο να συμβαδίζει με αυτά που έχουμε δει στο εξωτερικό και να μην είναι αυτό το εθνοκεντρικό, το αποστεωμένο που κυριαρχούσε κυρίως στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας εκείνη την εποχή. Και υπήρχε και αυτό το οποίο τότε μας είχε εντυπωσιάσει ως φοιτήτρια ιστορίας, ήταν αυτό το άνοιγμα στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στην Οθωμανική ιστορία, στις τουρκικές σπουδές. Αυτό το ξεπέρασμα ότι ο Τούρκος, ο Οθωμανός είναι εχθρός, αλλά δεν είναι. Αλλά πρέπει να γνωρίσουμε την ιστορία και μέσα από τις πηγές και μέσα από την οπτική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, του κράτους και των θεσμών του. Και αυτό το γνωρίσαμε πολύ εδώ, δηλαδή και στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν τα σχετικά μαθήματα και εδώ στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών που βρισκόμαστε καλλιεργήθηκαν αυτές οι σπουδές και εμπλακήκαμε σε αυτό και στην έρευνα και στην μελέτη και χάρη στα δικά σας μαθήματα επίσης, γιατί και εσείς είχατε αυτό το άνοιγμα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πώς γεννήθηκε αυτό, δηλαδή πώς έρχεται έτσι, έχει να κάνει προφανώς με την διαδρομή της ίδιας της επιστήμης μας, αλλά ήταν κάτι καινούριο τότε, έτσι, δεν ήταν κάτι αυτονόητο. Ήταν κάτι καινούριο, αλλά η αντίληψη, το ερώτημα ήταν ποιος είναι ο ιστορικός χώρος τον οποίο μελετάμε. Από τη στιγμή που δεχθήκαμε ότι δεν μελετούμε την ελληνική κοινωνία απομονωμένη, δηλαδή ξεφεύγουμε από τον εθνοκεντρισμό που είπατε, τότε ποιος είναι ο ιστορικός μας χώρος? Ο ιστορικός μας χώρος είναι η Μεσόγειος και η ελληνική κοινωνία ήταν για περισσότερους αιώνες ενταγμένη μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Άρα ήταν πολύ φυσιολογικό, δεν υπήρχε θέμα, οι Τούρκοι είναι εχθροί μας και πρέπει να ξέρουμε τον εχθρό μας. Ήταν ότι
πρέπει να μελετήσουμε, είναι κομμάτι του εαυτού μας αυτή η πραγματικότητα, του παρελθόντων μας. Άρα πρέπει να τη μελετήσουμε. Επίσης υπήρχε μια προσπάθεια η οποία δεν ευδοκίμησε της αραβικής ιστορίας. Στην αρχή του τμήματος υπήρχε ένας συνάδελφος αραβολόγος από το Yale, ο Δημήτρης Γούτας, αλλά δεν υπήρξε συνέχεια. Για διάφορους λόγους έφυγε εκείνος σχετικά νωρίς και δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε σε αυτή την, παρόλες τις προσπάθειες που έκανα και εγώ προσωπικά, να βρω κάποιον νέο αραβολόγο. Και φυσικά μέσα από την ιστορία της τέχνης, όπως την έκανε ο κύριος Χατζηνικολάου, είχαμε και το άνοιγμα προς τη Δύση, Ιταλία, Γαλλία, σε μια προηγούμενη εποχή, την Αναγέννηση, Ισπανία με τον Γκρέκο. Άρα το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών δεν ήταν μόνο ότι ήταν μια μόδα τότε να δημιουργούνται ιδρύματα που βάζαν στον τίτλο τους τη λέξη Μεσογειακό, αλλά ήταν και μια αντίληψη ότι αυτός είναι ο ευρύτερος ιστορικός χώρος της ελληνικής κοινωνίας και αυτά όλα πρέπει να, καλό θα ήταν να τα μελετήσουμε. Συμβάλλατε όμως με τον τρόπο σας στη δημιουργία θεσμών, δηλαδή και στο Ινστιτούτο παίξατε ένα ρόλο και στο Πανεπιστήμιο. Δεν ήταν ότι απλώς κάνατε τη δουλειά σας ως καθηγητής ή ως καθηγητής ιστορίας. Καταλαβαίνω ότι θεωρήσατε ότι πρέπει να παρέμβετε για να υπάρξει ανανέωση και αναπαραγωγή της ιστορικής επιστήμης. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να δημιουργήσει ή να συντηρήσεις το θεσμικό πλαίσιο που σου επιτρέπει να κάνεις καλά τη δουλειά σου. Και αυτό ήταν και μια πολιτική ενέργεια, γιατί υπήρχαν ένα σωρό παρεμβάσεις εξωτερικές, έξω από το Πανεπιστήμιο, έξω από την Κρήτη, που έλεγαν δεν το κάνετε καλά, πρέπει να το κάνετε έτσι, άρα ερχόσουν σε σύγκρουση. Δηλαδή, όλα αυτά που βλέπετε που δημιουργήθηκαν εδώ πέρα, βγήκαν και μέσα από συγκρούσεις. Από καυγάδες. Ναι. Η τύχη ήταν ότι ήμουν ο νεότερος, έφυγα όταν ήμουν ο μεγαλύτερος στην ηλικία, αλλά είχα την τύχη ότι ήταν συνάδελφοι που είχαν περίπου είχαμε τους ίδιους στόχους, γιατί είχαμε και περίπου κοινές εμπειρίες. Πολλοί είχαμε περάσει από τα ίδια πανεπιστήμια. Άρα, δηλαδή, στο τμήμα μας δεν ήταν τυχαίο ότι ήταν 4 από το Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης που είχαν περάσει. Άρα συνεννοούσουν χωρίς να έχεις ανάγκη να το πεις. Ήξερες ότι ο άλλος σκέφτεται περίπου παρόμοια με σένα. Ας πούμε, πριν από τις εκλογές, νομίζαν ότι είχε γίνει μια συνωμοσία, ότι είχαν μελετήσει μαζί και είχαν αποφασίσει. Δεν είχα ανάγκη να πω στον Θανάση τον Καλπαξή. Ήξερα ότι είχαμε περίπου τις ίδιες προσλαμβάνουσες, άρα θα πηγαίναμε προς την ίδια κατεύθυνση. Το άλλο που ήταν πολύ σημαντικό και νομίζω ότι μας διαφοροποιούσε από τα άλλα πανεπιστήμια, ήταν τα άλλα τμήματα ιστορίας αρχαιολογίας, ήταν ότι θέλαμε να κάνουμε πράξη, να νομιμοποιήσουμε τον τίτλο Ιστορίας Αρχαιολογίας. Άρα διαβάζαμε, όταν υπήρχε μια εκλογή ή μια επιλογή, έπρεπε να ξέρεις πολύ καλά τι είναι η δουλειά που κάνει αυτός ο αρχαιολόγος και ο αρχαιολόγος έπρεπε να ξέρει τι είναι η δουλειά που κάνει ο ιστορικός. Και αυτό εκνεύριζε απίθανα τους συναδέλφους που ερχόντουσαν από άλλα πανεπιστήμια, γιατί μας λέγανε «εμάς οι αρχαιολόγοι μας είναι τύρανοι και δεν ξέρω τι», ενώ εμείς συνεννοούμαστε μια χαρά με τους αρχαιολόγους μας, ή οι αρχαιολόγοι που λέγανε
πώς οι ιστορικοί επεμβαίνουν στην αναπαραγωγή των αρχαιολόγων. Δηλαδή, το πιστέψαμε ότι είμαστε κατά βάση ιστορική επιστήμη, ζούμε στη διαχρονία, είμαστε κοινωνική επιστήμη, μελετάμε κοινωνίες και όχι το ωραίο αντικείμενο, αλλά αυτό έγινε με μεγάλη προσπάθεια και πολλές συγκρούσεις. Αυτό που λέτε για τις συγκρούσεις είναι πολύ σημαντικό, γιατί τίποτα δεν γίνεται από μόνο του. Υπάρχει μέσα σε συσχετισμούς και μέσα από τη δράση των ανθρώπων, την διάνοια και τη δράση των ανθρώπων, οπότε χρειάζεται να το λέμε κάθε φορά αυτό. Και νομίζω ότι με έναν τρόπο αυτό μας το δείχνατε και στα μαθήματα. Η έμφαση που δίνατε στα μαθήματα της ιστορίας για τη διάνοια, για τις προσωπικές επιλογές, νομίζω ότι συμβάδιζαν μαζί με τη συζήτηση για τις δομές, για την πολιτική, το ενδιαφέρον για την πολιτική ιστορία ήταν μέσα στα μαθήματα της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας και νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι που μας συνεπήρε όλους όσους παρακολουθούσαμε τα μαθήματά σας και γίναμε κάπως οι μαθητές σας και οι μαθήτριές σας. Κάναμε μεταπτυχιακά διατριβές. Ένας άλλος θεσμός που φτιάξατε, νομίζω συμβάλατε καθοριστικά, ήταν το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, έτσι δεν είναι, που ήταν ίσως το πρώτο πρόγραμμα νεότερης ιστορίας μεταπτυχιακών το 1992. Πρέπει να ήταν. Που επίσης ήταν ένας καθοριστικός θεσμός. Και εκεί μπήκαμε με πάθος στα μεταπτυχιακά να κάνουμε νεότερη ιστορία, να εξειδικευθούμε στη νεότερη ιστορία και κάποιοι να συνεχίσουν αργότερα και με διατριβή. Δεν το ξέραμε τότε ότι θα συνεχίζαμε. Έγινε, έτυχε. Και θυμάμαι έτσι την διακριτικότητα που είχατε στο πώς προσεγγίζατε τους φοιτητές και τις φοιτήτριές σας. Ποια είναι η σχέση η δικιά σας με τους φοιτητές και τις φοιτήτριές σας. Πώς σκέφτεστε για αυτούς, Νομίζω ότι, θα πω μια έκφραση που δεν τη χρησιμοποιώ, κάθε δάσκαλος πρέπει να μαθαίνει από τους φοιτητές του. Άρα δεν θεωρούσα ότι ήμουν ένα μηχάνημα που μετέδιδε, αλλά περίμενα να πάρω και να προσαρμόσω και αυτό που έλεγα ή αυτό που νόμιζα στις αντιδράσεις τις δικές σας και στις προτάσεις τις δικές σας. Δηλαδή, για αυτά που έκανα οφείλω πάρα πολλά στους φοιτητές μου και στις φοιτητριές μου. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια σχέση αμφίδρομη. Αυτή ήταν η αντίληψή μου. Και η σχέση είναι αμφίδρομη και μάθαμε και μαθαίνουμε όχι μόνο πώς να κάνουμε ιστορία, πώς να στεκόμαστε απέναντι στις πηγές και να κάνουμε έρευνα και πώς να είμαστε πολίτες. Γι' αυτό το λόγο, εξαιτίας αυτής της, θα έλεγα, δημιουργικής αμφίδρομης σχέσης με τους φοιτητές και τις φοιτήτριές σας και αυτής της διακριτικής έτσι, σχέσης, φροντίδας που μας κάνατε να παθιαστούμε με την ιστορία και να γίνουμε ιστορικοί, ο καθένας με τον τρόπο του βέβαια, αλλά ακολουθώντας τα μαθήματά σας, τις επιρροές σας, τα γραψίματά σας, σκεφτήκαμε να κάνουμε και έναν τόμο και να σας τον προσφέρουμε ως δώρο όταν πήρατε την σύνταξη από το Πανεπιστήμιο και γίνατε πια ομότιμος και αρχίσαμε να σκεφτόμαστε πάνω σε αυτόν τον τόμο και να τον προετοιμάζουμε και έτσι μαθητές, μαθήτριες και φίλοι και συνεργάτες ετοιμάσαμε αυτόν τον τόμο για να δείξουμε την αγάπη μας και να αποδώσουμε το χρέος που είχαμε στον καθηγητή μας. Δεν χρειαζόταν ο τόμος, την αγάπη σας τη δείχνετε ούτως ή άλλως. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα.